Φιλοδιώτατε, πάντα ξεκινούσαμε και ξεκινάμε από την εκκλησία όλη μας της δραστηριότητας. Αγαπητοί βουλευτές, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Δήμαρχη, κύριε πρώην βουλευτά, κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ για να χαρούμε αυτό το ξεκίνημα της νέας τετραετίας. Μιας τετραετίας αυτοδιοικητικής, δύσκολης, σημαντικής όμως, γιατί πραγματικά είναι η εποχή των μεγάλων αλλαγών. Άρα λοιπόν, αγαπητέ φίλε Γιώργο, ήθηκες να υπηρετήσεις στο Δήμο Μεσίνης σε μια πραγματικά δύσκολη εποχή για την αυτοδιοίκηση, που πραγματικά όλα θα αλλάξουν σύντομα και γρήγορα. Διότι ο νόμος του πληστεύει. Ένας νόμος που πραγματικά φέρνει την αυτοδιοίκηση πολλά χρόνια πίσω. Τη στιγμή που η Ελλάδα ήθελε μια ισχυρή αυτοδιοίκηση για να δημιουργήσει τη νέα αυτή προοπτική. Πιστεύω ότι η νέα κυβέρνηση σύντομα θα τα αλλάξει. Γιατί αυτό που έχει στο πίσω μέρος του μυαλού είναι η πρόοδο αυτού του τόπου. Άρα λοιπόν θα πρέπει όλοι μαζί, η αυτοδιοίκηση ενωμένη, να αγωνιστεί για να δημιουργήσει τις νέες συνθήκες για τη νέα Ελλάδα. Να ευχηθώ από τα βάθη της καρδιάς μου. Καλή δύναμη. Ξέρω ότι πραγματικά μπορείς. Το έχεις αποδείξει και στην προσωπική σου ζωή, αλλά και στην αυτοδιοίκηση. Να ευχηθώ στον πρώην δήμαρχο, τον φίλο μου τον Γιώργο τον Τζόνι, ο οποίος και αυτός προσπάθησε μέσα στην κρίση, τη κρίση και της χώρας και του τόπου, να δημιουργήσει. Έτσι ώστε όλοι μαζί να χτίσουμε αυτό που προσδοκούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είναι κοντά μας. Καλή δύναμη.